Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Νάγιο Νικόλαο, όπου σήμερα Φιωρεντίνα και μία θυμία έρχονται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Summer Development League. Όλα είναι έτοιμα. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Ο Τζάμπολ βγάζει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους, μία θυμία στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Από τη μία Φιωρεντίνα με ρεκόρ 4-2, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ 4-2 μετράει και η μία σημεία, η οποία βρίσκεται πέμπτη στην βαθμολογική κατάταξη του βαθμολογικού του καλοκαιρινού πρωταθλήματος, δεν χωρείται. Η πρώτη προσπάθεια είναι άστοχη για τους φιλοξενούμενους από τον Ιωάννη Μαυράκη. Σηκώνεται από κοντά, αλλά άστοχη ο Μακρύδης. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους. Η διείσδυση, αλλά το άστοχο λέει από τον Θεοφίλη. Ακρίτας είδε τον Παπαγιάννη, ανάκριτας, θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Είναι η κατοχή για τους φιλοξενούμενους, όπως λέει ο ρέφερι. Θεοφίλης. Ολιβέρας. Ήταν επιλογή, δεν περνάει η πάσα του από τον Γεωργακόπουλο. Έψαξε και βρήκε τον Ακρίτα. Ο τον Μακρύδη, με συγχωρείτε, ο Ακρίτας. Αλλά δεν μπορούσαν να βγάλουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Τώρα θα έρθει το τρίποντα, αλλά είναι και αυτό άστοχο από τον Γεωργακόπουλο. Παραμένει το 0-0 στο μάτς αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό. Το έχουμε διανύσει. Κακή πάσα ακόμα, λάθος για την μία συν μία. Μακρύδης γυρίζει, θα πετύχει το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Θα πάρει και το φάουλ. Πρώτο μαδικό λοιπόν για την μία συν μία. Πρώτο καλάθι για την Φιωρεντίνα. Το Μακρύδη, ο οποίος έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει. Θα τη βάλει και αυτή για το 3-0. Πολύ πέρας, αφήνει στον Θεοφίλη. Θεοφίλης ανεβάζει ταχύτητα, η μπάλα στα δεξιά. Πολύ πέρας από κοντά, δεν θα πέτει στο καλάθι. Επιθετικό rebound του Μαυράκη, κλείνεται όμως. Τρίποντο από την κορυφή, είναι εύστοχο. Πρώτο καλάθι και 3 για 3 σκοτς, μάλιστα. Από τον Βογιατζή, από τον Παύλο Βογιατζή, για το 3-3. Γρήγορη απάντηση από την Φιωρεντίνα, η οποία θα περάσει ξανά μπροστά με 5-3. Και ο Φίλης, τον Μαυράκη. Ο Γιατζής επιλέγει τον Θεοφίλη, θέλει να πάει προς τα μέσα εκείνος σε μια δύσκολη προσπάθεια αστοχή. Αριθμητικό πλεονέκτημα τώρα στην επίθεση για την Φιωρεντίνα, η οποία θα το εκμεταλλευτεί και θα πάρει το φάουλ ο Γεωργακόπουλος. Στον εχνιδιασμό εκεί που βγήκε η γηπεδούχος ομάδα, 3-2, κατάφερε να πάρει και το δεύτερο ματικό από τη μία σημεία στον πάγκο τώρα. Ο Παύλος Βογιατζής, στην θέση του πέρασε ο Ξενικάκης για πρώτη φορά στο μάτς. Έξω η πρώτη βολή του Γεωργακόπουλου. Θα χάσει και την δεύτερη, 0-2. Ο ίδιος όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Ωραία πάσα για τον Μακρύδη. Στασινόπουλος Ακρίτας τώρα. Μακρύδης από το πλάι στα 7 δευτερόλεπτα, δεν είναι καθόλου καλή εκτέλεση. Καθαρή άμυνα από την μία συν μία και ο Στασινόπουλος κάνει επίσης μια ευκαιρία από κοντά. Μαυράκης. Πέρασε η πάσα του στο έδαφος. Ο Ξενικάκης, ο οποίος πήρε το πρώτο μαντικό. Η Σιωρετσίνα από τον Μακρύδη.
θα έρθει το καλάθι αρχικά, δεύτερη ευκαιρία για τον Κολυπέρα για να κάνει το 5-5. Δεν μπόρεσε να υποδεχθεί την πάσα ο Μακρύδης. Μαυράκης τώρα κατεβάζει, αφήνει τον Θεοφίλη. Είναι ακόμα πιο δεξιά. Μαυράκη σηκώνεται εκτός της ισορροπίας. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν καθάρισαν το rebound οι γηπεδούχοι. Η μπάλα κατέληξε εκτός. Στασινόπουλος τώρα θα περάσει τον πάγκο για την Φιωρετσίνα. Στην θέση του πέρασε ο Μαγκουτής. Μαυράκη στην επαναφορά ψάχνει στην παίκτη. Σκέφτηκε για λίγο, το πήρε ο Κολυπέρας και στάθηκε και τυχερός μάλιστα. Μετά από μια περιπέτεια κατέληξε η μπάλα στο καλάθι για να δώσει το προβάδισμα στην μία σημεία. Με 5-7 τώρα προηγούνται οι φιλοξενούμενοι, με το αριστερό χέρι εκεί κάτσε σαν πεταχτάρι. Ο Γεωργακόπουλος θα ισοφαρίσει. Μαυράκης παίζει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί ο έτερος Μαυράκης. Ο Ιωάννης θα πετύχει το καλά τελικά για το 7-9. Έχουμε και μια διακόπη τώρα. Θα συνεχίσει το μάτς, 4 και 10 ακόμα για το φινάλε. Πιέζεται ψηλά τον Θεοφίλη, παίρνει το screen για να ξεφύγει. Θα βρεθεί ελεύθερος για να πάρει το shoot. Μαζεύει ο Κολυπέρας και καθαρίζει το rebound. Μαυράκης, Θεοφίλης. Χάνει προς στιγμή να αναστά ξανά την κατοχή. Στα 2 δευτερόλεπτα το τρίποντο είναι άστοχο. Μακρύδης από τα αριστερά θέλει να πλησιάσει, πιέζεται, θα πάρει το φαουλ από τον, από τον Μαυράκη, αν δεν κάνω λάθος. Από τον Ξενικάκη, με συγχωρείτε. Γιατί θα πάει τώρα στην γραμμή, τρίτο ομαδικό για την 1-1. Ένα υπερθυμίζω έχει Φιωρέτσινα μέχρι στιγμής το πρώτο δεκάλεπτο. 6 πρώτη από τον Μακρύδη. Για 3 ώρα το σούτ είναι άστοχο από τον Βουλιατζή. Καθαρίζει το rebound η Φιωρετσίνα. Το σκορ στο 8-9. Μπαλά απέναντι. Γεωργακόπουλος είχε χώρο και χρόνο. Τον εκμεταλλεύεται για να εκτελέσει για 3. Για 2 ήταν, όχι για 3 ήταν τελικά το σούτ. 11-9. Το Φίλης. Αλλάζει ωραία κατεύθυνση, πάει στο ένας με έναν εκεί με τον Μαλακό, θα το κερδίσει για το 11-11. Μακρύδης από μέση απόσταση για 2 είναι το σούτ, θετικό rebound για τη Φιωρετσίνα, ακόμα ένα και θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Μαγκούτη για το 13-11. Δεν πέρασε η πάσα του για τον Ξενικάκη. Μπαλά κατέληξε εκτός. Αλλαγές τώρα για την Φιωρετσίνα. Αθανασόπουλος στο μάτς και σκιόλος.
Φίλης. Μετά από τον Χιόλο θα βρεθούν στο έδαφος οι δύο παίχτες. Έχουμε αμυντικό φάουλ από τον Σιόλο. Και ο Φίλης ξανά με την μπάλα στα χέρια. Σηκώνεται από κοντά, αλλά αστοχή στην προσπάθεια του Ολιπέρας. Θα γίνει το κλέψιμο από την Φιωρετσίνα. Να παρά, όπως λέει ο ρέφερι. Αφανασόπουλος είδε την πάσα. Λεωρακόπουλος ψάχνει επιλογές. Μαλακός αφήνει έξω. Αφανασόπουλος θα το πάρει από την κορυφή και θα το βάλει. Ξεκινάει έστοχα ο Αφανασόπουλος. Στο μάτς ξεκινάει με τρίποντο. Στέλνει την ομάδα του στο συν 5, 16-11 τώρα το σκορ. Ωραία πέρασε ο Θεοφίλης. Ανάμεσα από δύο προσπάθησε. Επιμένει ο ίδιος και τελικά θα κερδίσει το φάουλ. Συμπτωματικό και για την Φιωρετσίνα. Από τρία έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Με σχεδόν ένα λεπτό να απομένει. Ένα και τρία για την ακρίβεια. Μέσα η πρώτη, 16-12. Μέσα και η δεύτερη για το 16-13. Κατεβήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Πήρε πάνω του την προσπάθεια ο Μαλακός και θα βρει και το καλάθι για το 18-13. Και ο Φίλης στον Βογιατζή. Παρακινδυνευμένη πάσα τελικά δεν κατέληξε σε συμπαίκτη. Προσπάθεια του Πέτρου Βογιατζή. Μισό λεπτό ακόμα. Από μια επίθεση θα έχουν οι δύο ομάδες. Όπως όλα δείχνουν. Μαλακός. Κιόλος δίστασε να αφήσει τον Αθανασόπουλο. Ξανά στον Μαλακό. Γεωργακόπουλος παίρνει το σκριν, υποπίεση είναι το σούτ, θα βρει σίδερο. 12 δευτερόλεπτα τώρα όλα για την μία σημεία. Το Φίλης πέταξε από το κέντρο την μπάλα. Δεν είδε ότι είχε ακόμα 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Μπερδεύτηκε εδώ ο παίχτης της φιλοξενούμενης ομάδας. Και άφησε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα στην Φιωρετσίνα, η οποία θα έχει αυτή την τελευταία επίθεση της περίοδου. Κρήτας διαχείριζε το γήπεδο, θα σταματήσει η προσπάθειά του επίτα από το φαουλ του Πέτρου Βογιατζή. Ήταν το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. 2,4 τώρα στο ρολόι. Αθανασόπουλος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο ανενόχλητος μέσα. Μπάζερ μπίτερ Αθανασόπουλου. Με το δεύτερο προσωπικό του τρίποντο πάει το σκορ στο 21-13. Που είναι και το σκορ έπειτα από το τέλος της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουν στο παρκέ σιγά σιγά οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. 21-13 το σκορ υπέρ της Φιωρετσίνα, η οποία θα είναι και στην πρώτη επίθεση της δεύτερης περίοδου. Αθανασόπουλος, ο οποίος έκλεισε πολύ ωραία το πρώτο δεκάλεπτο με την τρίποντη εκτέλεσή του, χαράστηκε αυτό το 21-13 που φέρνει την Φιωρετσίνα στο συν 8. Κιόλος. Μαλακός. Θα πάρει το τρίποντο υπό την πίεση του Θεοφίλη. Επιθετικό rebound και ανάμεσα στα κορμιά ο Μακρύδης. Δεύτερη ευκαιρία για τον Μαγκούτη, ο οποίος θα στείλει την διαφορά σε διψήφιο. 23-13 τώρα. Πέρασε η πάσα για τον Θεοφίλη από κοντά και δεν μπόρεσε να φέρει τους δύο πόντους, ούτε στη συνέχεια
Ο Ξενικάκης θα μπορέσει να πάρει κάτι. Ο Σιόλος απλώνει το χέρι του, ο Θεοφίλης με σχόλητα απλώνει το χέρι του στον Σιόλο και κάνει το φαουλ. Μια δευτερόλεπτα τώρα για την Φιωρεντίνα, καλή πάσα. Αλλά στην συνέχεια έχασε την μπάλα από τα χέρια του ο Μαγκούτης, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει αυτή την συνεργασία. Παραμένει το σκορ στο 23-13. Πολυπέρας πάει στα δεξιά, προσπαθεί να γυρίσει, τα καταφέρνει πολύ καλά, μάλιστα θα πετύχει το καλά, θα πάρει και το φαουλ. 23-15 πλέον. Πολυπέρα να πηγαίνει στη γραμμή. Στασινόπουλος τώρα επιστρέφει για την Φιωρέτσι να παίρνει τη θέση του Μαλακού. Πολύ πέρα στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει, δεν αλλάζει το 23-15. Στασινόπουλος τον Μακρύδη. Αφήνει έξω εκείνος, ο Σιόλος θα αναλάβει την εκτέλεση, βρίσκει σίδερο. Ο Γιατζής γυρίζει ωραία ο Ξενικάκης, ο οποίος θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια του και στη δεύτερη ευκαιρία θα κερδίσει και το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο για την Φιωρεντίνα. Η πρώτη. 3-16. Θα χάσει την δεύτερη ο Ξενικάκης, μάλιστα όμως το εξαιρετικό rebound ο Σπανίδης. Ο οποίος κερδίζει ακόμα ένα φαουλό από την Φιωρεντίνα και οδηγείται εκεί αυτό στην γραμμή. Πρώτη, 23-17. Κάνει την δεύτερη. Σιόλος. Θανασόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα βάλει το τρίτο συνεχόμενο. Και αποφέρει τον αντιπάλο του Γοιατζής, φτάνει μέχρι μέσα για να δεχτεί την τάπα από τον Μακρύδη, το παίρνει ξανά ο Γοιατζής, αλλά και πάλι δεν μπορεί να βρει τους δύο πόντους. Μακρύδης, ωραία περιστροφή, τρομερό καλάθι από τον Μακρύδη, 25-17. Γιατζής τώρα θα εκτελέσει για τρεις. Το rebound δεν θα το πάρει κανείς, αλλά η μπάλα είναι για την Φιωρεντίνα. Θανασόπουλος, βγαίνει ο Μακρύδης και παίρνει. Σόλος για τον Αθανασόπουλο. Του δίνει το σκρίνο ο Μακρύδης. Δεν μπορέσε όμως να φτάσει κοντά στη ρακέτα εκεί που πάσαρε ο Αθανασόπουλος. Έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Μαυράκης και Σπανίδης. Όχι, με συγχωρείτε, και Πογιάτζης Παύλος στο παιχνίδι για τη μία σημεία. Πολύ πέρας, θα γυρίσει το φαουλ χαμηλά από τον Μακρύδη. Νούμερο 4.
περιμένει και εκτελεί αμέσως για δύο. Ο Βογιατζής αλλά δεν είναι καλό το σούτ του. Καταλήγει έρβολη προσπάθειά του. Με το 25-17 να παραμένει. Γιατί ήταν από το πέρας αυτής της φάσης. Το σύν 8 η Φιωρετσίνα. 5-25 ακόμα για το φινάλι της δεύτερης περίοδου. Γεωργακόπουλος πάτησε γραμμή. Πέρα, σταματάει τριπλά, παίρνει στον Θεοφίλη. Μαυράκης απέναντι στον Βογιατζή, για τρεις αυτός. Μαυράκης μαζεύει το θετικό rebound, παίζει ξανά με τον Βογιατζή. Αυτή τη φορά επιλέγει να πλησιάσει, αλλά και πάλι δεν θα βρει το καλάθι. Θανασόπουλος. Ωραία, πάσα για τον Στασινόπουλο, εκείνο θα κάνει βήματα. Ναι, ο λάθος για την Φιωρετσίνα, η οποία αφήναν εκμετάλλευτη ακόμα μια κατοχή. Και ο Φίλης τώρα θα καθίσει στον πάγκο στη θέση του. Περνάει ο Δημήτρης Μαυράκης. Μόνος ο Πολυπέρας, δεν θα καταφέρει κάτι. Πάλι στην συνέχεια θα γίνει από τον Βογιατζή για να σταματήσει ενδεχόμενη γρήγορη επίθεση της Φιωρετσίνα. Θανασόπουλος Μακρύδης στην κορυφή. Άι αντίθετα, αλλά έχει κάνει βήματα. Απάνω τα λάθη στις τελευταίες επιθέσεις από την Φιωρετσίνα. Ακόμα ένα δώρο από τον Μακρύδη και Ακρίτας και Παπαγιάννης. Ρίχνονται τώρα στο πάρκι για τους γηπέδους τους. Γυρίζει πολύ ωραία ο Μαυράκης. Καθίστη παρά στο καλάθι, θα μειώσει 25-19. Γεωργακόπουλος. Πρέπει να είναι το τέταρτο συνεχόμενο λάθος, αν δεν κάνω λάθος, από την Φιωρετσίνα, η οποία θα καλέσει και time out. Στα τελευταία 3-10. Έχει έναν άποβλα του ημιχρόνου. Έχουν καταφέρει να ρίξουν τη διαφορά στους 6 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα θα μειώσει κι άλλο ο Μαυράκης, ο οποίος θα πυροβολήσει πίσω από 6-75. Και το σκορ πλέον στο 25-22. Κασινόπουλος δεν μπόρεσε να σε επαφή με την μπάλα. Αντέδρασε καλά εδώ η άμυνα της μία στην μία. Μακρύδης πήρε ψηλότερα από τον αντίπαλό του. Υπό την πίεση του Βογιατζή θα στοχίσει. Μια προσπάθεια με τον Γεωργακόπουλο αυτή τη φορά θα σταματήσει την αδράνεια της Φιωρετσίνα, 27-22. Τον Παύλο. Στη συνέχεια έχουμε και λάθος για την μία σημεία. Ακρίτας. Θα είχε παίρνει το σκήνα από τον Γεωργακόπουλο, θέλει να παίξει ξανά με εκείνον, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Γεωργακόπουλος. Ακόμα ένα λάθος στο δεύτερο δεκάλεπτο για την Φιωρετσίνα.
Τον είπα στο γραμμιστόχο τον Δημήτρη Μαυράκη, προσποιείται εκείνος και γυρίζει και ωραία, πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Μαυράκη. Όσο ωραία ήταν και η πάσα, την οποία έκανε ασίστ ο ίδιος. Το 27-24 τώρα. Ακρίτας πάει με δύναμη προς τα μέσα, θα δεχτεί το κόψιμο από τον Γιάννη Μαυράκη. Δημήτρης τώρα. Θα πάρει και αυτή την προσπάθεια, θα βρεθεί στο έδαφος. Είναι και το χέρι εκεί στον Μακρύδη. Μακούτης και Μαλάκος επέστρεψαν στο μάτς για την Φιωρεντίνα. Ενώ αστόχησε στην πρώτη προσπάθεια ο Μαυράκης. Κάνει και την δεύτερη. Θα δούμε σε ποιο θα καταλήξει η μπάλα, στον ίδιο. Ο οποίος κυνήγησε τη φάση. Έφερε το θετικό rebound. Πολύ πέρας. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει σπέκτη. Κάνει και τον Βογιατζή, ο οποίος θα πάρει το σουτ. Θα αστοχίσει. Πολύ ωραία πάσα του Γεωργακόπουλου. Την εκμεταλλεύτηκε ο Μαγκούτης. Τρομερή assist από τον παίκτη της Φιωρεντίνα, 29-24 πλέον. Μαυράκη, καθή πάσα. Ο άλλος Μαυράκης αστέχισε από κοντά. Ο Παγιάννης στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του δεύτερης περίοδου. Είναι μόνος του ο Γεωργακόπουλος, θα πάρει το τρίποντο. Δευτερόλεπτα τώρα. Όλα για την μία στην μία. Πολύ πέρασε από κοντά. Το φάουλ έγινε στο σουτ και είναι δύο βολές για τον Κολυπέρα. Δύο βολές ήταν ούτως ή άλλως καθώς συμπληρώθηκαν για τα πέντε ομαδικά της Φιωρεντίνα. Και το time out. Εκτελεί την πρώτη προσπάθεια ο Κολυπέρας από τη γραμμή των βολών. Δεν θα φέρει το πόντο στην ομάδα του, παραμένει το 29-24, έχει ακόμα μια προσπάθεια. Την οποία θα τη βάλει για το 29-25. Μια επίθεση τώρα για τη Φιωρεντίνα. Κάνουν το τελευταίο φαουλ που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. 10-8 δείχνει τώρα το ρολόι. Μακρύδης. Ωραία η περιστροφή. Πιεζόμενος από τον Κολυπέρα θα στοχίσει. Σώζουν την κατοχή η Φιωρεντίνα. Το σούτ είναι άστοχο όμως από τον Γεωργακόπουλο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε της δεύτερης περίοδου με το σκορ να είναι στο 29-25. Επιστρέφουμε σιγά σιγά για να ξαναξεκινήσει η δράση εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Φιωρεντίνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο συν 4 στην έναρξη του 3 δεκαλέπτου. Με το σκορ να δείχνει 29-25. Και γίνησε μόλις και το 3 δεκαλέπτο της αναμέτρησης. Θα τον πολύ πέρα. Πάσα κατέληξε σε συμπαίκτη. Καθώς ήταν και λίγο παρακινδυνευμένη η επιλογή του Κολυπέρα. Δείτε το φαουλ ο Σπανίδης. Κολυπέρα θα αφήνει έξω τον Θεοφίλη. Μαυράκης.
Ωραία, γυρνάει ανάμεσα εκεί στο Μπούγιο, κατάφερε να πάρει το φαουλ. Φαουλ νούμερο 2, νωρίς για την Φιωρεντίνα. Μέσα η βολή, 29, 26. Θα βάλει και τη δεύτερη. Για το 29-27. Ρακόπουλος. Παίρνει το σκριν, δίνει στον Στασινόπουλο. Θα βρει σίδερο εκείνος, οι μάχες κάτω από τη ρακέτα της μία στην μία. Μαυράκης αφήνει στον Θεοφίλη. Πολυπέρας στο Σπανίδι, αλλά από τα δικά του χέρια κατέληξε εκτός η μπάλα. Ακρίτας Γεωργακόπουλος πάει αντίθετα από τον Στασινόπουλου και κάνει πάρα πολύ καλή κίνηση για το 31-27. Ο Φίλης, μεταφορά της μπάλας έχουμε εδώ σε αυτή την φάση. Γεωργακόπουλος θα σηκωθεί για να πάρει το σουτ. Πολυπέρας μαζεύει το rebound, πιέζεται και βρίσκει όμως την παίκτη. Όσο προσποντήσε ο Φίλη, ο οποίος θα πάει μόνος του στη φάση. Αστοχή, επιθετικό rebound της μία στην μία, αλλά δεν μπορέσε να συγκρατήσει ο Μαυράκης στη συνέχεια, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή της φιλοξενούμενης ομάδας. Πολυπέρας πάει ωραία προς τα μέσα, δεν του κάνει το χάτι η μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού. Μια ευκαιρία τώρα, ούτε και αυτή θα φέρει κάτι, ούτε και η τρίτη προσπάθεια από τον Μαυράκη. Μπορεί να φέρει δύο πόντους για την μία στην μία, η οποία εξακολουθεί να έχει την μπάλα στα δικά της χέρια. Νέο 14 για τους φιλοξενούμενους. Πολυπέρας προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Θετικό rebound για τον από τον Σπανίδη και ο Φίλης θα πάρει το τρίποδο τώρα. Απανωτά εδώ, απανωτές ανανεώσεις της επιθέσεων από τους φιλοξενούμενους. Σπανίδης ούτε τώρα το καλάθι. Ακόμα ένα επιθετικό rebound, τώρα θα έρθει μετά από πολλά, από πολλές προσπάθειες. Ήρθε επιτέλους το καλάθι από τον Μαυράκη. Για το 31-29 πήρε και το φάουλ ο ίδιος. Έξω στην πληρωματική βολή, ακόμα ένα επιθετικό rebound. Δεν τα έχει πάει καλά εδώ η άμυνα της Φιωρεντίνα, οι οποίοι έχουν χάσει αρκετές μάχες. Πολυπέρα στο τρίποντο, προβάδισμα για την μία στην μία, 31-32. Ο Πολυπέρας βάζει μπροστά την ομάδα του και η Φιωρεντίνα καλεί ευθεσμένα time out. Με ένα μικρό σέρι 5-0 έχουν καταφέρει να πέρασουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Με τον Κολυπέρα να βρίσκει την τρίποντη εκτέλεση και να γράφει το 31-32 στο σκορ. Είναι το σκρίνο Μακρύδης, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Εκεί από τα απλωμένα χέρια του Θεοφίλη, ο οποίος τελικά θα κάνει και το φαουλ. Ο
Παθανασόπουλος. Παθανασόπουλος δεν διστάζει να πάρει το σούτ, αστοχή στην προσπάθεια του όμως. 5.40 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Και έχουν ευκαιρία τώρα οι φιλοξενούμενοι να χτίσουν και μια μικρή διαφορά. Λιπέρας. Το έδαφος ο Μακρύτης θα πάρει το σούτ ο Λιπέρας. Παθανασόπουλος μάζεψε. Μακρύτας. Γεωργακόπουλος δεν πάει κάποιος πάνω του. Κάνε ένα βήμα προς τα μπρος. Αλλά πάσαρε στον Μακρύτη. Άρα λίγο εδώ να γίνει το κλέτσο από τον Θεοφίλη. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την Φιωρετίνα. Γεωργακόπουλος. Πέρασε η πάσα για τον Μαγκούτη εκείνος με το δεξί. Αυτό έχει στην προσπάθεια τελευταίο 5 λεπτό τώρα στο 10 λεπτό. Μαυράκης. Το φάουλ έγινε από τον Αθανασόπουλο. Βοιατζής, αλλά το τρίποδο δεν είναι καλό. Η μπάλα είναι για την μία συν μία, καθώς βρήκε στο πόδι του Γεωργακόπουλου, αν δεν κάνω λάθος. Θεοφίλης. Μαυράκης είναι στα αριστερά. Ξανά με τον Θεοφίλη. Βοιατζής, δίστασε να πάρει το σούτ. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τη μία συν μία. Και έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Μακρύτας πάει στις σταυρωτές, Παπαγιάννης θέλει να πλησιάσει, θα φέρει και το καλάθι, 33-32. Εδώ κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίχτες της Φιωρετίνα. Φαουλ που έγινε στον Σπανίδη. Μέσα η βολή. 33-33. Στην δεύτερη ο Σπανίδης θα πάρει το θετικό rebound ο Θεοφίλης. Σπανίδης γυρίζει. Δεν τα καταφέρει ανάμεσα από δύο. Η μπάλα είναι για την Φιωρετίνα. Μακρύτας κατεβάζει. Δεν πέρασε η πάσα από τον Θεοφίλη. Απλωμένο χέρι και από τον Βογιατζή. Φαουλ νούμερο 2 για την μία στην μία. Ακρίτας τον μπάλα. Φτάνει στον Στασινόπουλο αλλά έχει προηγηθεί το φαουλ πάνω στον Ακρίτα. Γεωργακόπουλος με την μπάλα στα δικά του χέρια κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις. Αν και βρισκόταν στη τρόχια της μπάλας ο Μακρύτης δεν μπορούσε να έρθει σε επαφή με εκείνη. Θεοφίλης. Έρασε η πάσα για τον Ξενικάκη. Θεοφίλης εκεί και έχουμε το φάουλ. Το οποίο είναι και βόλες, καθώς έχουν συμπληρώσει τα πεντομαδικά της Φιωρετίνα. Μέσα
μέσα η πρώτη, 33-34. Θεοφίλης τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα διχάσει. Αμυντικό rebound αυτή τη φορά από τον, από τον Μαλακό. Παπαγιάννη, επιθετικό φάουλ του Μαλακού. Το κέρδισε ο Ξενικάκης. Θεοφίλης. Ο Γιάννης ξανά για Θεοφίλη, συνεργάζονται οι δυο τους. Διστάζει να σηκωθεί, αλλά αυτός και ο Βοιατζής. Το rebound να δούμε που θα καταλήξει. Κυνηγούν εκεί υπάρχει στον δύο ομάδων η μπάλα, αλλά η κατοχή είναι για την Φιωρεντίνα. Δεν μπορούσε να την προλάβει ο Παύλος Βοιατζής. Αλλαγή για τους γηπεδούχους. Σιόλου στο μάτς. Στην θέση του Ακρίτα. Βρήκε το τρόπο να εκτελέσει. Ακρίτης εκεί παλεύει. Θεοφίλης πάει προς τα μέσα ο Ξενικάκης. Δεν παίρνει κάτι. Σιόλος στο Μακρίδη. Βλέπει απέναντι τον Αθανασόπουλο. Θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο αυτός. Ούτε τώρα θα έρθει. Είναι τρεις πόντοι. Παπαγιάννη ηρεμεί κάπως την κατάσταση. Σηκωθεί, δεν είναι καλή προσπάθεια. Δεν είναι καλή επιλογή του Παπαγιάννη, ο οποίος είδε την προσπάθεια του να αλλοιώνεται. 1.50 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Το προβάδισμα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της μία στην μία. Ξενικάκης θα πάει την διαφορά στους 3 πόντους, 33-36. Μέχρι τη διακοπή για να δέχεται από δάνειο του Θεοφίλης. Στο μάτς ο Γιάννης Μαυράκης παίρνει την θέση του Σπανίδη. Θανασόπουλος. Παπαγιάννης. Και δεύτερη ευκαιρία, ούτε τώρα θα πετύχει το καλάθι. Αν και έμεινε αμαρκάριστος εκεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Γιατί πιέζεται, κρατάει όμως. Γενικά και σηκώνεται από κοντά, πετυχαίνει το καλά, 33-38. Στο συν 5 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Θα συνόπλους από το πλάι, δεν θα πετύχει το καλάθι. Το Φίλης. Ο Γιατζής δεν διστάζει να πάρει το σούτ, αυτός ή όμως Μακρίνης, το φάουλ θα γίνει από τον Ξενικάκη. Είναι το τέταρτο αυτό για την μία συν μία. Παπαγιάννης. Παίζει ωραία με τον Μακρίνη. Θα βρεθεί στο έδαφος εκείνος από το φόλ του Θεοφίλη. Τον
πεντομαδικού και για τους φιλοξενούμενους από πέντε. Έχουν δύο ομάδες, κάθε φάουλ από εδώ και πέρα στο τελευταίο μισό λεπτό που μένει στην περίοδο θα είναι βολές και για τους δύο. Αυτή την πρώτη προσπάθεια ο Μακρύβης. Θα βάλει τη δεύτερη. 34-38. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι των Σιωρετσίνα από το 33-32. Είναι μόνος του στο τρίποντο ο Βογιατζής, αλλά αστοχή έχει και δεύτερη ευκαιρία, θα το πάρει και αυτό. Αλλά και αυτό θα είναι άστοχο. 3 δευτερόλεπτα τώρα, Μακρύδης με το δεξί θα πετάξει την μπάλα, θα αστοχήσει. Και έτσι τελειώνει και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με το σκορ στο 34-48. Μόλις και στο 4ο δεκαλεπτό της αναμέτρησης, 34-38 το σκορ, με την μία σημεία να αλλάζει πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, να παίρνει το προβάδισμα στο 3ο δεκάλεπτο και να βρίσκει αυτή τη στιγμή στο συν 4, ο Μακρύβης θα κέρδισε το φάουλ από τον Κολυπέρα. Είναι δύο γολές για τον παίχτη της Φιωρεντίνα. Η πρώτη βολή, 34, 35 με συγχωρείτε, 38, κάνει την δεύτερη, όμως, Κολυπέρας. Μπάλα στα χέρια του Θεοφίλη. Γιατί δεν παίρνει το σου τελικά, βρίσκει τον Σενικάκη, από κοντά εκείνος θα χάσει την μπάλα. Παπαγιάννης είναι πολύ δυνατή, πάσα να σώζει την κατάσταση. Γεωργακόπουλος και όλος αφήνει στον Γεωργακόπουλο. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, αλλά πασάρει στον Κολυπέρα. Φίλης ζώνει τώρα, αν δεν κάνω λάθος, από την Φιωρεντίνα. Γυρίζει ο λάθος ο Μαυράκης. Ο Παπαγιάννης περιμένει στους παίκτες του. Μπάλα στον Στόλο, οργανώνει εκείνος. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τη Φιωρεντίνα. Μαυράκης, με συγχωρείτε, όχι, ο Παπαγιάννης ήταν. Μαυράκης είναι αυτός που πήρε το rebound τώρα. Ο Γιατζής. Επάνω το Παπαγιάννη. Τροφίλης. Πολύ πέρα στα 8 δευτερόλεπτα. Έχουμε βήματα. Δεν ήταν καλά. Νομίζω βήματα πρέπει να δώθηκαν. Κιόλος στέκεται από κοντά στο χ. Μαζεύει ο Μαυράκης. Και ο Φίλης τώρα τον καταδιώκει ο Σιόλος. Κολυπέρας. Είδε το κόψιμο του Ξενικάκη. Έκανε το δύσκολο να συγκράτησε την μπάλα εντός γραμμών ο Ξενικάκης. Το φάουλ τώρα στο τρίποντο από τον Μακρύδη, ο οποίος πήγε με δύναμη και στην άμυνα
και βρήκε το χέρι του Ξενικάκη, τον οποίο και γκρέμισε και στο παρκέ. Είναι το τέταρτο φαουλ μάλιστα αυτό για τον Μακρύδη. Πρώτο ομαδικό για την Φιωρεντίνα στην τέταρτη περίοδο, είναι για τρεις. Ήταν το σουτ του Ξενικάκη, οπότε είναι και τρεις συμβολές. Μέσα η πρώτη. 35-39. Μέσα και η δεύτερη. 35-40. Θα βάλει και την τρίτη, αλλά άγχαστος ο Ξενικάκης από την γραμμή για το 35-41. Κιόλος αφήνει στον Γιώργο Ακόπουλο. Συγκρούεται εκεί με τον Θεοφίλη, αν είδα καλά. Ο Γιατζής. Πιέζει ο Παπαγιάννης, τώρα πάει πάνω στον Θεοφίλη. Όχι, ο Κολυμπέρας ήταν. Το τρίποντο του Ξενικάκη είναι άστοχο. Μαζεύει ο Γιώργο Ακόπουλος και ξεφεύγει ωραία. Είμαστε για τον Μακρύδη, πάρα καταλήγει στον Παπαγιάννη, που πίεσε εκείνος. Θετικό rebound για τη Φιωρεντίνα. Και φάουλ θα γίνει στον Γιώργο Ακόπουλο. Τρεις αλλαγές τώρα για την, για τους γηπεδούχους. Στασινόπουλος, Ακρίτας και Μαλακός στο μάτς. Έξω πρώτο από τον Γιώργο Ακόπουλο. Δεν αλλάζει το 35-41. Πάσα για τον Μαλακό, πλησιάζει εκείνος Στασινόπουλος, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Πολύ πέρας. Αλλά φτάνει στο Βογιατζή, Θεοφίλης τώρα, φτάει ξανά ο Βογιατζής και παίρνει προσπίτη, αποφεύγει ωραία τον τον Ακρίτα και θα πάρει και το σουτ και θα το βάλει, μάλιστα 35-43. Ακρίτα στη γωνία, ανενόχλητος, στο σίδερο η προσπάθεια. Ο Γιατζής, τον Θεοφίλη. Από πίσω του ο Στασινόπουλος, ο οποίος μένει κολλημένος πάνω του. Ο Γιατζής τώρα στη νέα προσποίηση. Το Φίλης έχει 6 δευτερόλεπτα για τη μία σημεία. Κολυπέρας έχει 3 δευτερόλεπτα, πρέπει να εκτελέσει. Το κάνει στο 1 δευτερόλεπτο, θα δεχτεί την τάπα από τον Μακρύδη. Πολύ καλή εδώ άμυνα από τον παίχτη Φιωρεντίνα. Μαλακός προς τα μέσα, αστοχή. Έχουμε τεχνική ποινή στον Μαλακό, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και μια βολή έτσι για τον για το Μαυράκι, αυτός είναι που είναι στημένος στη γραμμή. Θα χάσει την βολή. Μπάλα παραμένει στα χέρια της μια θυμία, ωστόσο η επίθεση θα ξεκινήσει από πίσω. Ο Γιατζής το σκέφτηκε, για λίγο δεν το πήρε τελικά. Θεοφίλης πλησιάζει και έχουμε βήματα.
βρέθηκε στο πάρκι ο Θεοφίλης. Ελπίζουμε να μην έχει χτυπήσει. Σήκωνε τώρα ο παίχτης των φιλοξενούμενων στο χέρι, νομίζω πρέπει να χτύψει. Τώρα θα καθίσει τον πάγκο, ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Σου τώρα για την Φιωρεντίνα, 3 και 50 ακόμα για το φινάλε. 35-43 υπερθύμιζε το σκορ, το σύν 8 αυτή τη στιγμή. Μια σημεία η οποία έχει και ευκαιρία να πάει και σε διψήφιο αριθμό τη διαφορά. Δεν θα γίνει αυτό γιατί καθώς θα γίνει το φλέγμα από τους κυπεδούχους, Μακρύδης. Μαλακός δεν διστάζει να πλησιάσει. Μπάλα από τα χέρια των φιλοξενούμενων, κατέληξε εκτός. Και τώρα έχουμε και το time out. Δεκαεφτά δευτερόλεπτα για την επίθεση της Φιωρεντίνα. Μαλακός. Μα πίσω από τον Γεωργακόπουλο θα εκτελέσει για 3. 38-43. Μαυράκης περνάει το κέντρο. Ο Γιατζής παίρνει το φαουλ από τον Ακριτά. Κολυπέρας, ο Γιατζή βγαίνει αμέσως πάνω του Γεωργακόπουλος. Κολυπέρας ξανά για τον Γιατζή. Μαυράκη στα δεξιά, 4 δευτερόλεπτα τώρα θα γίνει το κλέσμα από την Φιωρεντίνα. Μαλακός, πέρασε πάσα για τον Μακρύδη, εκείνος θα κάνει βήματα. Χάμενη ευκαιρία εδώ για την Φιωρεντίνα να μειώσει, 2 και 20 ακόμα στο μάτς. Πέρασε η πάσα για το Μαυράκι, τελικά θα χάσει εκείνο στην μπάλα. Μαλακός, 2 με 3 μπροστά, Μαλακός πασάρει στον αέρα. Ανάποδο λέει ο Παλάστοχο από τον Γεωργακόπουλο. Βγάζουν και αυτή την άμυνα οι φιλοξενούμενοι. Λέβει ο Ακρίτας από τον κόλλη πέρα, νέο λάθος. Σηκώνεται και θα πάρει το φάουλ από τον Σπανίδη. Ο Ακρίτας. Υπάρχει τώρα μία ένταση στο παρκέ. Κάποιες απανωτές διαμαρτυρίες στον διαιτητή. Κρήτας τώρα είναι στην γραμμή. Θα χάσει την πρώτη, παραμένει το 38-43. Κάνει τη δεύτερη ο Κρήτας, κυνηγάει, είχε στη φάση, Μαυράκι στο έδαφος, σηκώνεται και κάνει βήματα. Ακόμα ένα λάθος από την μία σημεία. Γεωργακόπουλος στον Ακρίτα. 8 δευτερόλεπτα για την Φιωρεντίνα. Ακρίδα θα το πάρει το σουτ, δεν είναι καλό. Πάνε και από την τροχιά της μπάλας. 1,5 λεπτό ακόμα. Θεοφίλης
Μιέστη ξανά σε όλο το γήπεδο από τους γηπεδούχους. Το Φίλι συγκράτει την μπάλα. Και τώρα περνάει για τον Πολυπέρα. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση της Νέας Ιλμίας. Αλλά δεν θα φτάσει στον Βογιατζή. Γίνεται το κρέσουο και έχουμε αντιαθλητικό φάουλ από τον Θεοφίλη. Απανωτά λάθη από τη Νέα Ιλμία, η οποία πάει να αυτοκτονήσει σε αυτές τις τελευταίες φάσεις. Ενώ έχουμε και το time out. Επιστρέψαμε έπειτα από τη διακοπή για το time out της Μέας Ιλμίας. Στη γράμμη τώρα τον Βόλων ο Γιώργο Ακόπουλος έπειτα από το αντιαθλητικό που κέρδισε νωρίτερα. Έξω η πρώτη, παραμένει το 38-43. Πάει στην δεύτερη ο Γιώργο Ακόπουλος, 39-43 πλέον. Η κατοχή παραμένει στα χέρια της Φιωρετσινά, η οποία βρίσκεται στο μείον 4 και βλέπει την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Ακρίτας, ωραία πάσα του για τον Γιώργο Ακόπουλο, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι εκείνο. Πήρε ωστόσο τις δύο βολές. Ξανά τα δικιά μαρτύρες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Έξω η πρώτη από τον Γιώργο Ακόπουλο. Νωρίτερα έβαλε την μία από τις δύο. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η κατάληξη της δεύτερης μέσα και αυτή. 40-43 πλέον. Περνά 8,3 στο ρολόι. Πολυπέρας. Φάουλ θα γίνει από τον Σιόλο, είναι το τέταρτο για την Φιωρετσίνα. Πολύ πέρα στην επαναφορά, ψάχνει επιλογές. Θα πασάρει όμως το Μακρύδη. Φτηνό λάθος εδώ από την μία σημεία. Μακρύδη στο έδαφος, φάουλ. Από ποιον, από τον Μαυράκη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δύο παιχνίδια, Μαυράκης και Βογιατζής. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μακρύδης, πήρε το τέταρτο, το πέμπτο φάουλ είναι αυτό, γιατί το πέμπτο φάουλ της Μέας Ιλμίας. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Και τώρα ο Μακρύδης, αν ευστοχίσει και στις δύο βολές, μπορεί να πάει το μάτσο στον πόντο. Έτοιμος ο Μάχρης για την πρώτη, θα τη βάλει 41-43. Μάχρης εκτελεί και τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή 42-43. Άστομος από τη γραμμή. Το φάουλ τώρα θα γίνει επάνω στον Θεοφίλη από τον Μαλακό. Συμπληρώθηκαν και τα πέντε ομαδικά της Φιωρετσίνα. Και έτσι ο Θεοφίλης θα πάει και αυτός στις βολές για τις δύο προσπάθειες του. Έξω η πρώτη. Δεν αλλάζει το 42-43. Βάζει τη δεύτερη. 42-44. Η Φιωρετσίνα καλή time out.
από πίσω επιλέγουν να ξεκινήσουν η επίθεση τους οι γηπεδούχοι. Έτσι έχουμε 24 στο χρόνο επίθεσης. Μόλις δύο πόντι χωρίς τις δύο ομάδες, 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Για το προσπέρασμα ο Ακρίτας δεν θα έρθει εκείνο, ο Παπαγιάννης μαζεύει. Κανά Ακρίτας. Το φλότερ το οποίο είναι άστοχο, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Οι μάχες εκεί για τη διεκδίκηση, η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση Φιωρεντίνα, 21,2 για το τέλος. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Γεωργακόπουλος αποφεύγει ωραία τον αντίπαλο, αλλά δεν τελειώνει καλά. Να δούμε αν θα κάνουν φάουλ οι γηπεδούχοι τώρα, θα το κάνει ο Ακρίτας. Τον Θεοφίλη, ο οποίος νωρίτερα έφτιαξε στην μία από τις δύο προσπάθειες. Οδηγείται ξανά στις βολές. Θέλει μία, έστω για να υπάρχει ένα μαξιλαράκι τριών ποντών. Αστοχή στην πρώτη ο Βογιατής, δεν αλλάζει το 42, ο Θεοφίλης με συγχωρείτε, δεν αλλάζει το 42-44. Θα βάλει την τρίτη, 42-45. Από τον Θεοφίλη, μαξιλαράκι τριών πόντων για την μία συν μία. Ενώ έχουμε και το timeout της Φιωρετσίνα για να καταστρώσουν τα πλάνα τους για αυτή την τελευταία επίθεση. Το 12,3 έχει εξαματήσει το χρονόμετρο. 42-45 το σκορ, Φιωρετσίνα στην επίθεση με τον Ακρίτα. Τασινόπουλο στον Γεωργακόπουλο θα πάρει το τρίποντο εκείνος εκτός, το οποίο εφαζεύει ο Μαυράκης το rebound. Και κάπου εδώ νομίζω πως η πλάση σιγά σιγά αρχίζει και γίνει προς την πλευρά της μία συνήμια. Τα 3,6 σταμάτησε το ρολόι. Γιάννη Μαυράκη να πηγαίνει τώρα στην γραμμή. Μαυράκης θα χάσει την πρώτη. Παραμένει το 42-45 στο σκορ. Μαυράκης έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή. Rebound για την Φιωρετσίνα. Ένα δευτερόλεπτο δεν θα εκτελέσουν οι γηπεδούχοι. Και κάπως έτσι η μία συν μία θα πάρει την νίκη. Και θα συνεχίσει στην, την καλοκαιρινή της προσπάθειας στα play-off. Θα πάει πλέον στο 5-2, ενώ από την άλλη Φιωρετσίνα θα πέσει στο 4-3. Αυτά λοιπόν εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Φιωρετσίνα μία συν μία, 42-45.